Το δικαίωμα ένστασης για διάστημα 2 μηνών έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι ήδη λαμβάνουν από το Εθνικό Κτηματολόγιο τα χαρακτηριστικά των ιδιοκτησιών τους, αν βέβαια διαπιστωθεί ότι υπάρχουν λάθη. Το 2007 κάναμε δηλώσεις ενεργών τίτλων στο κτηματολόγιο. Προσκομίσαμε δηλαδή τους τίτλους ιδιοκτησίας που είχαν όλοι όσον αφορά τα ακίνητά μας. Και τώρα έρχεται η ώρα της στιγματογράφησης που λέμε, δηλαδή κάποια στοιχεία τα οποία ενδεικτικά έχουν ό,τι πληροφορία υπάρχει σχετικά με τον ιδιοκτήτη, όπως και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ακινήτου. Στην πρώτη σελίδα δηλαδή θα δει ο κόσμος ότι υπάρχουν τα στοιχεία του ακινήτου όσον αφορά την ιδιοκτησία, τον ιδιοκτήτη και επίσης ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και τα σχετικά. Η δεύτερη σελίδα έχει τα τεχνικά χαρακτηριστικά, δηλαδή εμβαδά, συστάσεις οριζοντίων ιδιοκτησιών ή οποιοδήποτε σύσταση άλλη, όπως επίσης και χαρακτηριστικά κτισμάτων και χρήσης των συγκεκριμένων κτισμάτων. Να τονίσουμε στον κόσμο να ξέρει ότι, τουλάχιστον από πληροφορίες που έχω εγώ προσωπικά, το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου, δεν έχει οριστεί ακόμα η ημερομηνία, θα έχουμε σχετική ενημέρωση από την κλιματολόγια ΑΕ με σχετικό κλιμάκιο που θα έρθει στην Ξάνθη για να ενημερώσει στον κόσμο πώς ακριβώς θα γίνουν οι σχετικές διευκρινιστικές ενστάσεις. Και όταν λέμε ενστάσεις, τι εννοούμε? Να έχει υπόψη στον κόσμο ότι θα πρέπει σε οποιοδήποτε επίπεδο βρει κάποιο λάθος σε αυτά τα οποία έχουν αποσταλεί, θα πρέπει να υποβάλει μια ένσταση για να διορθωθεί διοικητικά. Δηλαδή μια απλή διαδικασία που δεν είναι ούτε χρονοβόρα, αλλά δεν υπάρχει και οικονομικό αντίκρισμα. Μεγάλο τουλάχιστον από ό,τι μαθαίνουμε, μικρό το αντίκρισμα. Το διάστημα το οποίο θα μπορέσει να υποβάλει ενστάσεις είναι το διάστημα των 2 μηνών, από τις 15 Απριλίου που θα γίνει η ανάρτηση μέχρι τις 15 Ιουνίου. Και να έχει υπόψη, να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας επίσης ότι εάν δεν υποβάλουμε το διάστημα του συγκεκριμένου ενστάσεις, τότε θα προβούμε σε κάποιες άλλες ενέργειες που θέλουν και χρόνο και περισσότερο χρήμα για να μπορέσουμε να διορθώσουμε μια πράξη. Μάλιστα, όπως επισημαίνει ο κύριος Μούρκας, οι ιδιοκτήτες που έχουν αποκτήσει ακίνητό τους μέσω δανείου από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς παρατηρούνται λάθη ως προς την κυριότητα του ακινήτου για εκείνους που έχουν ήδη προχωρήσει στην αποπληρωμή του δανείου. Να τονίσω επίσης ένα πράγμα που διαπίστωσα εγώ ίδιος: υπάρχουν κάποια λάθη όσον αφορά την υποθήκη του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, δηλαδή ενώ υπάρχουν άρσεις της υποθήκης, δεν έχουν σημειωθεί επάνω στο κτηματολόγιο. Ένα θέμα που πιστεύω ότι θα λυθεί με την πάροδο του χρόνου. Καλό λοιπόν θα είναι, αν διαπιστώσουμε λάθη, να προβούμε έγκυρα στην υποβολή ένστασης, ζητώντας τη συνδρομή δικηγόρου για νομικά ζητήματα και μηχανικού για τεχνικά, όπου βέβαια αυτό κριθεί απαραίτητο.